Έτοιμοι. Διαμαρτυρία υγειονομικών στο νοσοκομείο Κομωτινή. Ζητάτε να επιστρέψουν στη θέση τους οι ανεμβολίαστοι συναδελφοί, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, πράγματι. Στα πλαίσια της παράστασης διαμαρτυρίας σήμερα, ο Σύλλογος Εργαζομένων συμπαραστέκεται στους συναδέλφους μας που είναι σε αναστολή. Σε όλα αυτά τα παιδιά βλέπετε που εδώ και 20 μέρες είναι άνεργοι, είναι άεργοι. Θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν έχουν δικαίωμα ετεροαπασχόλησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ήδη αντιμετωπίζουν τα πρώτα βιοποριστικά προβλήματα. Σήμερα που δεδομένη έκταση του κορονοϊού βρίσκεται σε κορύφωση και σύμφωνα με τις κυλιόμενες μετρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε η δεύτερη χώρα σε θανάτους με πρώτη τη Βουλγαρία. Είμαστε η δεύτερη χώρα σε κρούσματα με πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυβέρνηση επιλέγει, αντί να δυναμώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το αποδυναμώσει. 6-7 χιλιάδες συνάδελφοί μας βρίσκονται εκτός δικτύου. Σύμφωνα πάλι με μετρήσεις κυλιόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 80% συναδέλφων μας σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν αγγίζει το 75-80% εμβολιαστικής κάλυψης. Εμείς στην Ελλάδα, οι συνάδελφοί μας υγειονομικοί, αγγίζουμε το 93-94% υγειονομικής κάλυψης. Άρα πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι επαχθές. Έχει τα στοιχεία του κοινωνικού αφανισμού, έχει τα στοιχεία της κοινωνικής αναλγησίας και της κυβερνητικής αναλγησίας. Πιστεύουμε ότι είναι μη αναλογικό και άδικο. Πιστεύουμε ότι αν θα υπάρξει η πολιτική βούληση που δεν το βλέπουμε, θεωρούμε ότι θα υπάρχει μια συνένεση εάν καθίσουν σε ένα τραπέζι οι επιστημονικοί φορείς, οι συνάδελφοι υγειονομικοί και να βρεθεί μια λύση απέναντι σε αυτό το επαχθές μέτρο. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση αυτό το κενό που δημιουργείται σήμερα από αυτά τα παιδιά το εργαλειοποιεί, όπως εργαλειοποιεί και την κρίση του κορονοϊού. Το εργαλειοποιεί λοιπόν αυτό το κενό και το χρησιμοποιεί σαν όχημα εισόδου από το παράθυρο, εισόδου από την κερκόπορτα μέσα στα δημόσια νοσοκομεία των ιδιωτών και των εργολάβων. Ήδη εργολάβοι σήμερα, πριν ακόμα βγει η προκήρυξη, έχουν εισέρθει στον χώρο του νοσοκομείου μας. Ο υπουργός μας την τρίτη μέρα της κυβερνητικής του θητείας στον υπουργικό θόκο ήδη με τροποποίηση έβαλε τους εργολάβους στα δημόσια νοσοκομεία με ευθείες αναθέσεις από τους εκάστοτε διοικήσεις. Ήδη στο νοσοκομείο μας μπήκαν οι εργολάβοι, ο εργολάβος διορίζει σε διάφορους κλάδους προσωπικό με δικά του κριτήρια, πολλές φορές υποκινούμενος και με υποδείξεις μικροπολιτικές, μικροκομματικές, με υποδείξεις θεσμικών ταγών του νοσοκομείου, και αυτό το καταγγέλουμε, και πρέπει να υπάρξει ένα συμβίβαστο σε θεσμικούς παράγοντες του νοσοκομείου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε την εντιμότητα, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη δημοκρατία στα νοσοκομεία της Ελλάδος, οι οποίες αυτές έννοιες έχουν καταστρατηγηθεί. Η δυσπιστία αυτών των παιδιών εκπορεύεται πολλές φορές δικαιολογημένα λόγω του ότι το εμβόλιο το συγκεκριμένο έχει ένα μικρό ερευνητικό χρονικό εύρος. Συνάμα δεν είναι προκλητική η θέσπιση του ακαταδίωκτου σε όλους όσους δώσαν αυτές τις αδειοδοτήσεις. Να σας θυμίσω δε τις παλινοδίες του Άστρα Ζένεκα που εμβολιάσαμε σαν Ελλάδα τον Ανθό, όλη την νεολαία των Τριαντάριδων και μετά το απέσυρα. Να σας θυμίσω δε ότι ο τέος Υπουργός Υγείας, ο Παύλος ο Πολάκης, εδώ και 12 μήνες φωνάζει ότι δεν είναι μονόδρομος τα εμβόλια και φυσικά πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία καμπάνια ούτως ώστε με πειθό και όχι με εξαναγκασμούς και πιθαναγκασμούς να πιστούν αυτοί οι συνάδελφοι, απλώς με μια συνειδητή συμμόρφωση. Φωνάζει εδώ και 12 μήνες ότι φέρτε τα μονοκλονικά αντισώματα.
Η κυβέρνηση σήμερα βρισκόμενη σε αδιέξοδο τα έχει φέρει. Τα μονοκρονικά αντισώματα ήδη αρχίζουν και σώζονται ζωές. Βλέπει στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Αυτό αν το κάναμε εδώ και 12 μήνες που φώναζε ο τέος υπουργός, θα σώζαμε τους μισούς συνανθρώπους μας. Σήμερα με αυτή την ανέχεια, σήμερα με αυτή την αναστολή εργασίας 7.000 συναδέλφων μας, δεν σας κρύβω ότι πολλά νοσοκομεία αρχίζουν να καταραίουν. Να σας φέρω ένα τρανό παράδειγμα από το νοσοκομείο Λάρισας. 5 αναισθησιολόγοι βρίσκονται σε αναστολή και 7 συνάδελφοί μας νοσηλευτές στα χειρουργεία. Με αποτέλεσμα να φρακάρει το νοσοκομείο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Στο δικό μας νοσοκομείο, να σας φέρω ένα παράδειγμα, από τους 4 εντατικολόγους μας, οι 2 είναι σε αναστολή. Τους αναπληρώνουν συγγενείς ειδικότητες, εφημερεύουν και νοσηλεύουν αρρώστους εντατικής, μη εντατικολόγοι, με ό,τι αυτός είναι πάνε. Λοιπόν, τα πράγματα δηλαδή είναι λίγο δύσκολα. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αντί, επαναλαμβάνω, να ενδυναμώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το αποδυναμώνει. Προφανώς και έχει κάτι άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού του. Το είπαμε ποιο είναι. Πιστεύω ότι αν θέλει η κυβέρνηση και αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να εκτονώσει την κρίση αυτή και να καθίσει σε ένα τραπέζι μαζί με τους επιστημονικούς συνεργάτες του Υπουργείου, μαζί με συνδικαλιστές, με πολιτικούς και κυρίως με τους συναδέλφους, για να δοθεί μια λύση και να εκτονωθεί αυτή η ένταση. Γιατί είναι εις βάρος τόσο των αρρώστων όσο και των εργαζομένων. Στην αρχή της κρίσης βγάλατε μια ανακοίνωση παρενώντας τους συναδέλφους σας να εμβολιαστούν. Ακόμα είναι σε ισχύ αυτή η παρέμβαση. Είναι μονόδρομο πράγμα. Είναι η θέση του Συλλόγου. Αλλά είπαμε ότι αυτή η δικαιολογημένη δυσπιστία εκπορεύεται από τους λόγους που προαναφέραμε. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Πιστεύουμε ότι χωρίς πιθαναγκασμούς και χωρίς εκβιασμούς θα πιστούν οι συνάδελφοί μας. Ευχαριστώ. Thank you.